Suzuki Bergman 6,5 πρωτοπαρουσιάστηκε το 2002 και από τότε ουσιαστικά είναι το σκούτερ το οποίο άνοιξε και την αγορά των τουριστικών σκούτερ. Με Yamaha, Aprilia, Gilera και BMW να ακολουθούν. Σε αυτήν την εκπομπή θα οδηγήσουμε το Bergman 6,5 Executive και θα δούμε από κοντά όλα τα πολυτελή χαρακτηριστικά του αλλά και τη νέα του τιμή. Το Suzuki Bergman 6,5 είναι ένα από τα μεγαλύτερα και πολυτελέστερα σκούτερ στον κόσμο και το 2002 που πρωτοπαρουσιάστηκε τάραξε τα νερά στην κατηγορία των σκούτερ. Το Bergman από τα πρώτα του κιόλας βήματα συνδέθηκε με την πολυτέλεια και την κορυφαία ποιότητα κατασκευής και αμέσως χρήστηκε μέχρι και σήμερα ο βασιλιάς της κατηγορίας. Από το πρώτο κιόλας Bergman μέχρι και το μοντέλο του 2013 οι αλλαγές που έχουν δεχτεί και οι βελτιώσεις είναι πολλές, διατηρώντας όμως πάντα τον ακέραιο χαρακτήρα τους και τις δυνατές επιδόσεις τους. Το Bergman 6,5 της σειράς Executive είναι ένα πολυτελές mega scooter εποδιασμένο με έναν δικύλινδρο υγρόψυχτο κινητήρα 638 κυβικών εκατοστών με ισχύ 56 ύπων στις 7.000 στροφές και ροπή που αγγίζει τα 6,3 κιλά στις 5.000 στροφές. Το Bergman σίγουρα δεν είναι ένα ελαφρύ σκούτερ, ζυγίζει περίπου 277 κιλά και το καταλαβαίνεις κατευθείαν με το που το κάνεις μπρος πίσω. Μέσα στην πόλη όμως, χάρη στο άριστο ζύγισμα και το μεγάλο κόψιμο του τιμονιού, θα κινηθείτε άνετα παρόλα τα κιλά του. Η ζελατίνα είναι ηλεκτρικά ρυθμιζόμενη, ενώ οι καθρέφτες... Αχ, αυτοί οι καθρέφτες! Ένα από τα πολλά κουμπάκια τα οποία έχουμε λατρέψει σε αυτό το μηχανάκι είναι αυτό εδώ το μπλε κουμπί, το οποίο ανοιγοκλίνει τους καθρέφτες του Bergman, μειώνοντας το συνολικό πλάτος της μοτοσικλέτας και κάνοντας καλύτερη την διέλευση ανάμεσα στα αυτοκίνητα. Listen. Το σύστημα μετάδοσης είναι εξελιγμένο, προσφέροντας μείωση στην κατανάλωση κατά 15% αλλά και δύο επιλογές μετάδοσης στον αναβάτη. Την Drive, αν θέλει να οδηγεί στο αυτόματο και την χειροκίνητη επιλέγοντας ο ίδιος τις ταχύτητες από τα κουμπιά Up και Down που βρίσκονται στο αριστερό χειριστήριο. Η θέση οδήγησης είναι χαμηλή, η σέλα φαρδιά και άνετη, χωρισμένη σε δύο επίπεδα και η πλάτη στήριξης επιτρέπει στον συνεπιβάτη να κάθεται άνετα και να απολαμβάνει το ταξίδι ή την καθημερινή μετακίνηση. Ενώ αξίζει να σημειώσουμε ότι με το πάτημα ενός κουμπιού ενεργοποιείται και θέρμανση. Τον τομέα επιβράδυσης τον έχουν αναλάβει δύο δίσκοι 260 χιλιοστών για μπροστά και ένας 250 χιλιοστών για πίσω, ενώ και το σύστημα ABS προσφέρει αμεσότητα και εμπιστοσύνη στον αναβάτη, ενώ δεν θα μπορούσε να λείπει και το χειρόφρενο από τέτοια πολυτέλεια. Οι αναρτήσεις του Bergman αποτελούνται από ένα τηλεσκοπικό πυρούνι 41 χιλιοστών με διαδρομή 110 χιλιοστών για μπροστά και από δύο αμορτισέρ με διαδρομή 100 χιλιοστών με ρύθμιση προφόρτισης ελαττηρίων. Τα όργανα είναι εξ ολοκλήρου ψηφιακά με ένα αναλογικό στροφόμετρο και αναλογικό ταχύμετρο, ενώ στη μέση υπάρχει ψηφιακή οθόνη με ενδείξεις ώρας, επιλεγμένης σχέσης, θερμοκρασίας και κατανάλωσης.
Όσο και αν ακούγεται περίεργο, το Bergmann είναι οικονομικό όσον αφορά την κατανάλωσή του. Το ρεζερβουάρ των 15 λίτρων έχει αυτονομία για 320 χιλιόμετρα, δηλαδή η κατανάλωση κυμαίνεται μεταξύ 4,5 και 6. Ο μεγάλος αποθηκευτικός χώρος κάτω από τη σέλα έχει χωρητικότητα 50 λίτρων και μπορεί να χωρέσει άνετα δύο κράνη full face, ενώ υπάρχουν και παράλληλα 3 ντουλαπάκια με παροχή ρεύματος. Το Bergmann 6,5 Executive λοιπόν έχει όλα τα πολυτελή χαρακτηριστικά ενός αυτοκινήτου. Έχει δύναμη και όγκο που ταξιδεύει ακόμα και εκτός συνόρων. Είναι φιλικό στον αναβάτη και με τα 9.995 ευρώ που κοστίζει δεν αφήνει περιθώρια επιλογή στην κατηγορία.